Αυτά τα κυκλώματα που είναι παλιά ιστορία, αλλά τώρα χειροτερεύει, όπως μας λέτε, με τους μεσάζοντες των μεσαζόντων και της εσχροκέρδειας, ποιοι τα καλύπτουν, κύριε Λεχουρίτη? Ποιοι τα υποθάλπτουν? Δεν μπορεί έτσι. Πάντως, εγώ και εσείς δεν τους καλύπτουμε. Ναι, αυτό συγγνώμη, δεν είναι απάντηση τώρα. Συγγνώμη, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Όχι, είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί μιλάμε μεταξύ μας. Εγώ και εσείς λοιπόν δεν τους καλύπτουμε. Κάποιοι άλλοι τους καλύπτουν. Αυτοί που τους καλύπτουν είναι γνωστό ποιοι είναι. Ποιοι είναι? Μα η ίδια η κυβέρνηση είναι. Εγώ είμαι. Δεν ξέρει η κυβέρνηση περί μεσαζόντων? Δεν ξέρει ότι το γάλα έχει διαφορά τιμής από την Ευρώπη στην Ελλάδα 213%? Ναι. Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση το πόσο πουλάει ο παραγωγός το σιτάρι, το κρεμμύδι, το μαρούλι, το πορτοκάλι, αλλά για το να λεμόνι. Τους καλύπτουν, θέλω να πω, κύριε Λεχουρίτη, ότι για να τους καλύπτουν κάποιοι υποφελούνται. Με ποιους τρόπους? Κάποιοι υποφελούνται από όλο αυτό. Μα σας είπα, κάποιοι συμμετέχουν όσο ακριβότερα είναι τα προϊόντα, τόσο περισσότερα χρήματα μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Και σας έδωσα ένα παράδειγμα. Το ίδιο, γιατί δεν πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα? Γιατί θεωρείτε ότι άμα πέσει δεν θα έχουμε λεφτά να καλύψουμε τις δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλεια? Όχι, κύριε Καψαμπέλη. Το 10% είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από το σύνολο της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα επίσημα έχει 60 δις ετησίως φοροδιαφυγή. Και ο ειδικός φόρος που εισπράττει από τα καύσιμα είναι 6 δις. Αλλά βάζει τον παραγωγό στη λαϊκή αγορά να έχει POS. Που τι σημαίνει? Ότι για να έχει το POS πρέπει να έχει και ίντερνετ. Άρα τον βάζει να πληρώσει επιπλέον δαπάνες για σύνδεση ίντερνετ και προμήθεια στην τράπεζα, με αποτέλεσμα να αυξήσει την τιμή στα προϊόντα και να τα πληρώσουμε όλοι. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι. Ναι ή όχι? Σαφής. Είστε σαφής αυτό που λέτε. Άρα ποιος υιοθετεί την ακρίβεια? Μα θα μου πείτε πώς θα παταχθεί η φοροδιαφυγή. Από το λαϊκατσί θα παταχθεί η φοροδιαφυγή. Αυτός είναι που φοροκλέβει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Τα άλλα τα επαγγέλματα, τα κυριλέ επαγγέλματα, δεν φοροδιαφεύγουν. Λοιπόν, και τα επαγγέλματα, εδώ λέτε εσείς ο ίδιος για τα καύσιμα, για όλα αυτά τα μεγάλα κυκλώματα, τα κέντρα, τα παράκεντρα εξουσίας τώρα, λέμε ξανά τα ίδια.